συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, στην τετάρτη τακτική συνεδρίασή της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή, ανεγνώστη ο κατάλογος των συμμετεχών των ιεραρχών και διεπιστώθη απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Εν συνεχεία άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της καινής Μητροπολιτικής Έδρας Δράμας. Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση διεκλογής έλαβε 68 ψήφους. Έτσι η ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας διεκλογής. Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας διεκλογής. Για την κατάρτιση του Τριπροσώπου επί συνόλου 74 ψηφισάντων έλαβων. Αρχιμανδρίτης κύριος Δωρόθεος Πάπαρης, ψήφους 69. Αρχιμανδρίτης κύριος Αθηναγόρας Μπίρδας, ψήφους 38. Αρχιμανδρίτης κύριος Γεράσιμος Βλατίτσης, ψήφους 13. Επίσης ευρέθη και μία λευκή ψήφος. Επί της δευτέρας ψηφοφορίας και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Δράμας ο Αρχιμανδρίτης κύριος Δωρόθεος Πάπαρης με 69 ψήφους, επί συνόλου 74 ψηφισάντων, ενώ ευρέθησαν 4 λευκές ψήφοι και μία άκυρη. Στη συνέχεια άρχισε η ψηφοφορία περί του τρόπου εκλογής της Καινής Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας. Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση διεκλογής έλαβε 69 ψήφους. Έτσι η ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας διεκλογής. Για την κατάρτιση του Τριπροσώπου επί συνόλου 74 ψηφισάντων έλαβων. Ο Επίσκοπος Ολένης κύριος Αθανάσιος, ψήφους 58. Ο Αρχιμανδρίτης κύριος Δαμασκηνός Πετράκος, ψήφους 11. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης κύριος Κωνσταντίος, ψήφους 6. Επίσης ευρέθησαν και 12 λευκές ψήφοι. Επί της δευτέρας ψηφοφορίας και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη η Μητροπολίτης Ηλίας, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολένιος κύριος Αθανάσιος, με 55 ψήφους, επί συνόλου 74 ψηφισάντων. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης κύριος Κωνσταντίος έλαβε μία ψήφο, ο Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κύριος Δαμασκηνός Πετράκος έλαβε μία ψήφο, ενώ ευρέθησαν 16 λευκές ψήφοι και μία άκυρη. Μετά το πέρας της συνεδριάσεως, ακολούθησε το μικρό μήνυμα των νεοεκλεγέντων Μητροπολιτών στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Κατά την κρατούσα εκκλησιαστική τάξη, οι εψηφισμένοι Μητροπολίτες Ηλίας κύριος Αθανάσιος και Δράμας κύριος Δωρόθεος έδωσαν το μέγα μήνυμα εντός του Καθολικού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Προέδρου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, παρουσία και πολλών ιεραρχών, αλλά και κληρικών και πιστών. Η χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου θα τελεστεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Επίσης, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας εξέδωκε και ανακοινωθέν προς τον ελληνικό λαό, το οποίο παρακαλώ να αναγνώσει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Θεσσαλιότητος και Φαναριοθερσάλων και μέλος της Επιτροπής Τύπου, κύριος Τιμόθεος. Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τον ελληνικό λαό. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αίσθημα ευθύνης ενώπιον του Θεού και της εκκλησιαστικής κοινότητος, κατά την συνεδρίαση αυτής της 7ης Οκτωβρίου 2022, ασχολήθηκε επισταμένος και με τις τρέχουσες εξελίξεις και τα φλέγοντα ζητήματα της πατρίδος μας. Καταρχάς, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας αισθάνεται την υποχρέωση να ενώσει τη φωνή της με την πολιτεία και σύμπαντα τον ελληνικό λαό, διαμαρτυρόμενη
για τις συνεχιζόμενες απειλές της γείτονος χώρας εναντίον της Ελλάδος και του λαού μας, καθώς και τις ανυπόστατες αμφισβητήσεις της εδαφικής κυριαρχίας μας. Απευθύνει ευλογίες προς τους κατοίκους της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου, που αποτελούν τα σύνορα προς ανατολάς της πατρίδος μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και ιδιαιτέρως στρέφει τη σκέψη της με ευγνωμοσύνη προς τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών του λιμενικού σώματος και τους συνοριοφύλακες της Θράκης. Επιπλέον, εκφράζει την οδύνη της για την εργαλειοποίηση του προσφυγικού δράματος, την αύξηση και την εκμετάλλευση των μεταναστευτικών ροών προς την Ελλάδα, τον μη σεβασμό των διεθνών συνθήκων, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του Αιγαίου σε πέλαγος νεκροταφείο, αντί να είναι πέλαγος ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών. Εκβαθέων εύχεται να μην επαναληφθούν παρόμοια γεγονότα και να επικρατήσει η αγάπη, η ειρήνη και η δικαιοσύνη μεταξύ των λαών. Παράλληλα, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας συζήτησε σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ενεργειακής και επισιτιστικής κρίσεως, η οποία διαφαίνεται στον ορίζοντα και αποτελεί μια νέα πρόκληση που η ανθρωπότητα, αλλά και η πατρίδα μας, θα κληθεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τους συνανθρώπους μας, στην προσπάθεια της οποίας η Εκκλησία θα συνεισφέρει και πάλι ως αυτή δύναμης. Και ενώ τα, όσο αυτή δύναμης, και ενώ τα διεθνή και εθνικά προβλήματα απαιτούν κέρυες και άμεσες απαντήσεις, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας δεν μπορούν να παραθεωρήσουν τα αυξανόμενα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, δια της οποίας συνήθως πλήττεται το πρόσωπο της γυναίκας και τα οποία φαινόμενα διασαλεύουν τα θεμέλια του κοινωνικού ιστού, είτε να κοφεύσουν στις αγωνιώδεις εκκλήσεις των υγειονομικών σε αναστολή για επιστροφή στην υπηρεσία τους σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την συνέχιση της προσφοράς τους στο χώρο της υγείας. Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την αγωνία της για τις μελλοντικές εξελίξεις και την οδύνη της για τα θύματα κηρυγμένων και ακηρύκτων πολέμων. Κυρίως όμως επαγρυπνεί ως στοργική μητέρα όλων και εργάζεται αόκνος, ώστε να συμβάλλει στο μερίδιο που της αναλογεί στη διαχείριση, αντιμετώπιση και επίλυση των προαναφερθέντων φλεγόντων ζητημάτων με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αποτελεσματικότητα και κυρίως με σεβασμό και ευθύνη προς το ανθρώπινο πρόσωπο ως εικόνα του Θεού. Τέλος, καλούμε πατρικώς τον ευσεβή λαό μας σε προσευχή προς τον Άρχοντα της Ειρήνης, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ώστε να σηκώσουμε όλοι μαζί το βάρος των δυσκολιών και εν τέλει να παραμείνουμε ακέραιοι και ειρηνικοί. Ας εμπιστευτούμε όλοι το έλεος και την πρόνοια του Θεού, ώστε να διέλθουμε σώοι και αυλαβείς από κάθε δοκιμασία και να αξιωθούμε της μετοχής στο σωτήριο γεγονός της Αναστάσεως, ή να ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν, εκ της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ευχαριστούμε.